Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Νεολαίας Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Νίκο Ζόμπολα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζόμπολα. Καλησπέρα, κυρία Κοσμοπούλου και κύριε Σταθάκη. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Ζόμπολα, διαβάζουμε ότι θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο φεστιβάλ Νεολαίας στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα, τι ακριβώς θα δούμε? Ναι, μετά την, επειδή σας άκουγα την προηγούμενη ώρα για τα, με τα θέματα και τις εξελίξεις που τρέχουν, ναι. Εμείς προσπαθούμε εδώ στο Δήμο μας, φαντάζομαι και στους υπόλοιπους Δήμους, να δώσουμε λίγο πολιτισμό, να παρέχουμε λίγη ψυχαγωγία στους πολίτες, γιατί όλα χρειάζονται. Έτσι. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω μετά από τα δύο χρόνια που περάσαμε. Εμείς να ξεκινήσω γενικά, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εννοείται, κύριε Ζόμπολα. Το έχουμε ονομάσει Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Αγίας Παρασκευής. Mm-hmm. Ένα πολύπλευρο project, να το χαρακτηρίσω, με διάφορους φορείς της πόλης. Και θεωρώ ότι είναι και από τα πιο έτσι ενδυναμωμένα, στο πούμε, πολιτιστικά δρόμενα που θα γίνουν σε δήμους. Mm-hmm. Με διάφορους φορείς της πόλης, τον αθλητικό και τον πολιτιστικό οργανισμό της πόλης μας, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη μας και Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος. Θα κάνουμε διάφορες παραστάσεις, θα έχουμε πολιτιστικό φεστιβάλ πολιτισμού για τα 100 χρόνια από την Κασκετική καταστροφή. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Mm-hmm. Έχουμε ένα κέντρο γυναίκα, γιατί έχουμε και πολλές κοινωνικές δομές εδώ στο Δήμο, που θα γίνουν διάφορες εκθέσεις ζωγραφικής, με παιδικά τμήματα, άλλες με εργαστήρια τέχνης που έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Και να αναφερθώ βέβαια και στο δικό μου, που είναι το πιο άμεσο που ασχολούμαι περισσότερο ως αντιδήμαρχος. Mm-hmm. Που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο το Φεστιβάλ Νεολαίας, κάτι το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι. Είναι από τα έτσι λίγα φεστιβάλ νεολαίας, που λέγονται νεολαίας μάλλον, σε δήμους. Ισχύει αυτό, πράγματι. Γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει σε κομματικά φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο διήμερο αυτό θα προσπαθήσουμε να και εκεί να είμαστε κάπως πολύπλευροι στους νέους μας. Έτσι ξέρουμε ότι οι νέοι μας αυτήν την εποχή τους απασχολούν τα βασικά θέματα επιβίωσης, εργασίας, και γενικά όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητάς μας που ξέρουμε, που γνωρίζουμε όλοι. Εκεί λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε, θα έχουμε ένα career office που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις σε θέματα βιογραφικών, συνεντεύξεων ή και κάποιες προσφορές σε θέματα εργασίας, έτσι. Mm-hmm. Που είναι το πιο άμεσο και το πιο πρακτικό, αυτό που σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο νέος κάθε μέρα. Δηλαδή θα έχετε συμβούλους, ας πούμε, πώς ακριβώς αυτό? Με εταιρείες HR. Ναι. Που ασχολούνται με τον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm. έτσι δεν τα μπλέξουμε με κρατικούς φορείς. Ναι. Έχουμε την αιγίδα βέβαια και του Πράσινου Ταμείου, να το αναφέρω και αυτό, το mm-hmm. φεστιβάλ. Θα έχουμε την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού με παρουσία του, mm-hmm. Του Χαμόγελου του Παιδιού, mm-hmm. με μπαζάρ. Και οι κεντρικές μας εκδηλώσεις θα είναι το Σάββατο το βράδυ στις 18, θα έχουμε 20 βραβεύσεις σε νέους της πόλης μας, σε διάφορους τομείς που έχουν διακριθεί, είτε ομάδες αθλητικές, είτε ομάδες σχολείων, είτε διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται βραβεύσεις και να βραβεύουν τους νέους. Νομίζω ότι αρέσει στους νέους και στους γονείς ότι αναγνωρίζονται αυτό που έχουν κάνει. Σε οποιοδήποτε και ειδικά και οι γονείς, έτσι, μην ξεχνάμε και οι γονείς, γιατί και οι γονείς, ειδικά στη χώρα μας, επενδύουν πολλά και πολύ στα παιδιά τους, όσο γνωρίζουμε. Οπότε είναι μια ανταμοιβή και για τους νέους βέβαια τους ίδιους, έτσι, που είναι ο δικός τους σκόπος προσωπικός, αλλά και των γονέων που βοηθάνε τα παιδιά μέχρι μεγάλη ηλικία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μπορεί να μην ισχύει σε άλλες χώρες, αλλά εξ' όσο γνωρίζουμε στη χώρα μας ισχύει περισσότερο. Mm. Μετά θα έχουμε πολλές μουσικές μπάντες μέχρι το βράδυ, είτε σχολικές είτε νεανικές, mm-hmm. είτε από την πόλη μας, θα είναι και από την πόλη μας, αλλά θα είναι και από άλλους δήμους. Δίνουμε δηλαδή ένα χώρο και ένα βήμα σε νέους να μπορέσουν να παίξουν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν είναι εύκολο να παίξει κάποια μπάντα, χρειάζονται χρήματα, εξοπλισμοί, διάφορα. Ναι, ισχύει αυτό, πράγματι.
Και την Κυριακή κλείνουμε με το, το μεγάλο μας, ας το πούμε, happening του φεστιβάλ, που είναι η κεντρική συναυλία των Ονειράμα με δωρεάν είσοδο. Την Κυριακή το βράδυ στην κεντρική πλατεία για τις Παρασκευής, σε 9 η ώρα ξεκινάει. Και παράλληλα θα έχουμε διάφορες δραστηριότητες, θα έχουμε χορούς, λάτι. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή θα είναι μια ζωντανή πλατεία. Οπότε, κύριε Ζόμπολα, το Σάββατο τι ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις για να ξέρει και ο κόσμος? Το Σάββατο ξεκινάμε από το απόγευμα, από τις 6 ώρα. 6 ώρα μέχρι μεσάνυχτα. Α, πολύ ωραία. Την Κυριακή το πρωί θα την αφήσουμε, γιατί λογικά θα πάνε οι περισσότεροι για μπάνιο. Άμα έχει καλοκαιρό, μη παίρνετε Γιούρκο. Έχει τρελαθεί και καιρός. Δεν θα μουσική, αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα θέλει να πάει για μπάνιο. Ναι, ναι. Οπότε θα είμαστε εκεί. Σπύρο, θες να είσαι και εσύ, Ευγενέ, και εσύ. Βεβαίως. Εγώ θα είμαι λόγω Αγίας Παρασκευής, όπως καταλαβαίνετε. Λόγω εντοπιότητα. Έτσι. Καλή επιτυχία. Είναι ωραίο το ότι οι Δήμοι προχωρούν σε αυτές τις δραστηριότητες, ζωντανεύουν οι Δήμοι. Έτσι, ακριβώς. Δίνουμε ζωή στους Δήμους μας και στους Δημότες που μπορούν να συμμετάσχουν, να ευχαριστηθούν, να χαρούν. Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτό που είπατε, κύριε Ζόμπολα, διότι δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ, ας πούμε, που θα ακούσει κάποιος μουσική, αλλά έχει έτσι και τη σημασία του και με τις βραβεύσεις στους νέους ανθρώπους. Έχει πολύ ωραία σημεία. Ναι, και προσπαθούμε να έχουμε σε μια επαφή με τους νέους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη αυτή η κατηγορία. Η κοινωνική ομάδα θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Συνηθίζω να λέω ότι η ευπαθής κοινωνική ομάδα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι οι νέοι. Βάλλονται από παντού. Και είναι και πολύ δύσκολο και να έρθεις και σε επαφή μαζί τους. Και εφόσον ασχολείσαι με τα κοινά, ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, και με αυτό είναι νομίζω και κάποια έτσι, γεγονότα που μπορεί να κάνεις σε κάποιες εκδηλώσεις, να μπορέσεις να έρθεις σε κάποια επικοινωνία και να... Έτσι. Γιατί μερικές φορές δεν τους ακούμε τους νέους, θα έλεγα. Έτσι, αν όχι συχνά. Ναι. Οπότε είναι κάτι καλό για όλους. Έτσι είναι. Οπότε, κύριε Ζόμπολα, θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχει επιτυχία. Είστε καλά. Θα έχει σίγουρα. Είναι βέβαιο ότι θα έχει. Και ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.